Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Αποκριάτικες μέρες. Ήταν λίγο βροχή αυτές τις μέρες. Εύχομαι να ζεστάνει ο καιρός σταδιακά. Αν και φεύγει ο Φλεβάρης, σιγά σιγά έρχεται ο Μάρτης. Μυρίζει η Άνοιξη. Και ευχόμαστε η Άνοιξη να μυρίζει σε όλους τομείς της ζωής μας. Να ευχηθώ επίσης χρόνια πολλά για το Θόδωρο και τη Θοδωρούλα που τελικά αύριο γιορτάζουν. Εμείς τους ευχηθήκαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Είδαμε το εορτολόγιο και μπερδευτήκαμε. Αν και για το λόγο του αληθές δεν κατέχουμε την απαιτούμενη θρησκευτική παιδεία. Όχι για αποσφάλμα μας βέβαια. Να ευχηθώ επίσης χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν στην Ελλάδα που έχουν εκδηλώσεις, κοπή της πίτας, οι αδερφότητες. Έχουμε και την πίτα του Ηπειρώτη την Κυριακή στην Αθήνα. Και από ό,τι γνωρίζω θα ταξιδέψει και από τη Δρόπολη το ολογραφικό συγκρότημα του Αντώνη του Τούνη. Είχαμε γιορτές, είχαμε σε χυμάρα κοπή της πίτας που είχε η Ομόνια, άλλες εκδηλώσεις. Βέβαια ανταμώνει ο κόσμος. Θα πούμε και μετά ότι για τα καρναβάλια και τις απόκριες που γιορτάζει και εδώ στο χώρο το δικό μας. Να αρχίσω με μερικά μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα έρχεται από τους Γλινιώτες. Και λέτε γιατί δεν είπατε την προηγούμενη εκπομπή για τη Γλίνα, για τα προβλήματά της. Μακάρι αυτή η εκπομπή να μοίραζε κονδύλια, μακάρι να γινόταν ό,τι λέμε εμείς, αλλά δεν είναι έτσι. Αλήθεια, λίμωνο, αν ξεχάσουμε εμείς τη Γλίνα και προφαντώς εγώ, ο οποίος την έχω οργώσει τα τελευταία χρόνια, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα προβλήματά της, όπως το θέμα με την λέσχη του χωριού που θέλει ανακαίνιση, όπως το θέμα για ένα δωμάτιο για να πηγαίνει ο νοσοκόμος και ο γιατρός να κοιτάζει τους αρρώστους, να τους ελέγχει. Θέλει ένα γραφείο η Γλίνα και για αυτό το θέμα και τα προβλήματα τα άλλα που έχει το χωριό όσον αφορά το οδικό δίκτυο ή και το πρόβλημα με το νερό. Μας στέλνετε επίσης εσείς οι Γλινιώτες το πρόβλημα για μια γέφυρα. Δεν είναι κατανοητό, γίνεται λόγος για τη γέφυρα στον Ξεροπόταμο, στη Γράψη, για την πέτρινη γέφυρα η οποία είναι αρχαία, γίνεται λόγος για τη γέφυρα τη μεγάλη κάτω στο ποτάμι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοείται. Μακάρι θα το ξανασυζητήσουμε, αν και μια πρώτη διαπίστωση που έκανα, προσπάθησα να ελέγξω, δεν είδα κάτι. Τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ. Προβλήματα έχουν βέβαια και τα άλλα τα χωριά, ότι δεν ξεχάσαμε μόνο την Γλίνα. Εμείς δεν χωρίζουμε τους Δροπολίτες και τους Πογονήσους με όλους τους άλλους τους Έλληνες του χώρου. Προβλήματα έχει και η Πέπελη, προβλήματα έχει ο Ανικόλας, προβλήματα έχουν όλα τα χωριά και η Κακαβιά. Απλώς αναφέρθηκα σε κάποιους προβληματισμούς την προηγούμενη εβδομάδα, ούτως ώστε να μπορέσουμε η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να λύσει αυτά τα προβλήματα και βέβαια να υλοποιήσει και τις υποσχέσεις της, διότι είναι υποσχέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το δεύτερο μήνυμα που μας ήρθε είναι από κάποιους συμπατριώτες μας που μένουν στη Θεσσαλονίκη. Είναι φίλοι μας από το Γιωργουτσάτη που μένουν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και το πρόβλημα που θέτουν είναι πολύ σοβαρό. Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα το πω στην ενημέρωση για να ασχοληθώ πολύ σοβαρά για αυτό το θέμα. Εάν αυτή η καταγγελία ευσταθεί, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα τα πούμε σε λίγο για αυτό το θέμα. Να πω και κάτι άλλο για τις σχέσεις Αλβανίας-Ελλάδας, όπου εμείς οι Έλληνες θέλουμε, ώστε να είναι βελτιωμένες αυτές οι σχέσεις, θέλουμε το θέμα το δικό μας να είναι στην ατζέντα των συζητήσεων. Τώρα τελευταία, πριν μερικές μέρες, προέκυψε και ένα θέμα όσον αφορά τη συγκατάθεση, την αξιοδότηση που έπρεπε να δώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλβανίας, ο κ. Σιντιρ Μέτα, για τις συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις, διότι παίζεται πάρα πολύ με αυτούς τους όρους. Εμείς γνωρίζουμε από δημοσιογραφικό ραπορτάζ, το οποίο προέρχεται από το πρωθυπουργικό περιβάλλον της Αλβανίας. Μάλιστα, έχει οριστεί ούτως ώστε το Πάσχα, 8 Απριλίου, να βρεθούν στην Κοριτσά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Τσίπρας, μετά τη συζύγου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, μετά τη συζύγου, και εδώ θα είναι ξανά στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο κύριος Ράμα, μετά τη συζύγου, και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, ξανά μετά τη συζύγου. Και μετά έπεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μια επίσημη συνάντηση του κύριου Τσίπρα στα Τίρανα στα τέλη Απριλίου ή αρχές Μαΐου. Τώρα, τι θα γίνει με αυτά το πρόβλημα που προέκυψε όσον αφορά τις θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αλβανίας, θα δούμε. Εμείς το είπαμε, ευχόμαστε ούτως ώστε να επιληθούν όλα τα ζητήματα μηδενός του εξαιρεμένου. Ευχόμαστε ούτως ώστε το ζήτημα το δικό μας, τα δικαιώματα τα δικά μας, να είναι στην κορυφή της ατζέντας των συζητήσεων.
Και όπως ευχόμαστε, το έχουμε πει και πάλι, εμείς θέλουμε ούτως ώστε η χώρα στην οποία ζούμε να είναι όσο νωρίτερα, όσο πιο νωρίς, μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και του δυτικού πολιτισμού. Αυτά θέλουμε εμείς. Τα μηνύματα τα οποία προέρχονται είναι πάρα πολλά, θα τα πούμε και τις επόμενες εκπομπές. Αλλά να πάρω μια γεύση ενημέρωσης, βεβαίως μετά το σποτάκι. Να αρχίσω βέβαια με κάτι ευχάριστο με τις εκδηλώσεις. Μάλιστα είχαμε ένα τριήμερο, τετραήμερο εκδηλώσεων στον χώρο το δικό μας, όσον αφορά τις απόκριες. Το είπα και την προηγούμενη εκπομπή, άρχισαν με ένα πάρτι μασιέ, παιδικό πάρτι μασιέ των παιδιών στη Δερβιτσάνη, το οποίο το οργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Δρόπολης, ο Σύλλογος Όραμα. Μια πολύ καλή εκδήλωση, μια πολύ σωστή και θετική πρωτοβουλία του Συλλόγου. Μάλιστα, ενημερώθηκα ότι ακόμη και παιδιά από την πόλη του Αργυροκάστρου πήγαν στη Δερβιτσάνη και γιόρτασαν με τους συνομήλικούς τους. Μια πολύ καλή εκδήλωση. Βεβαίως, τέτοιες εκδηλώσεις να έχουμε πάντα, αυτά τα παιδιά να γιορτάζουν και να γλεντάνε. Να δώσουμε λίγο χαμόγελο στα παιδιά και στους γονείς τους βέβαια, να επιλύσουμε και όσο νωρίτερα μπορούμε και το θέμα με το σχολικό λεωφορείο των παιδιών που πηγαίνουν από τα χωριά της Δρόπολης προς Δερβιτσάνη. Δεν μπορεί να πληρώνει ο γονείς. Πρέπει να λυθεί το γρηγορότερο δυνατό αυτό το ζήτημα. Βέβαια, να φύγουμε από το γιορτινό περιβάλλον της Δερβιτσάνης την Παρασκευή το απόγευμα και να ξαναπάμε την Κυριακή στη Δερβιτσάνη όπου είχαμε το μεγάλο καρναβάλι, εκεί το παραδοσιακό καρναβάλι της Δερβιτσάνης. Τα παιδιά, οι νέοι και οι νέες, αλλά και οι ηλικιωμένοι συμμετέχουν σε αυτό το καρναβάλι, δίνουν λίγο ατμόσφαιρα, λίγο χαρά. Μάλιστα είναι ένα έθιμο. Είδα και στο διαδίκτυο πολλές φωτογραφίες που ανεβάζουν πολλοί συμπατριώτες μας, μάλιστα από τη δεκαετία του 30 είδα μερικές καρναβάλι, λέει, στη Δρόπολη, σε χωριά της Δρόπολης, από εκείνες δεκαετίες. Και γι' αυτό είπα και τις προάλλες, μας χρειάζεται ένα μουσείο τελικά για να δείξουμε ότι υπήρχαμε, υπάρχουμε και θα υπάρχουμε σε τελική ανάλυση. Να χαράξουμε ένα όραμα. Και το καρναβάλι ήταν γιορτινό, θα παίξουμε στιγμιότυπα βέβαια, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό. Και στην ώρα της διασκέδασης από το καρναβάλι της Δερβιτσάνης δεν μπορούσαμε να απουσιάσουμε εμείς ως εκπομπή η δική σας. Να πω επίσης και να αναφερθώ σε μια φράση η οποία χαριτολογώντας βέβαια είναι του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας, του κ. Άλκη Πούλη και πρώην πολιτευτή του ΚΙΑΔ, ο οποίος είπε χαριτολογώντας: οι μάσκες βγήκαν, αλλά οι μασκαράδες έμειναν. Έτσι προσπαθεί να λιδωρήσει ο κύριος Πούλης, από ό,τι κατάλαβα, και τη μιζέρια που επικρατεί στον χώρο το δικό μας αυτή τη στιγμή. Και να φύγουμε από το καρναβάλι της Κυριακής της Δερβιτσάνη, να πάμε στην Καθαρά Δευτέρα. Εδώ στη Δήμο Δρόπολης είχαμε τρεις εκδηλώσεις. Η πρώτη ήταν στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, στην Πέπελη, όπου εκεί παρευρέθηκε ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου Δημήτριος, μαζί με ιερείς του χώρου, ακόμη και με μαθητές του σχολείου Τίμιο Σταυρός, είναι το θρησκευτικό σχολείο. Βρέθηκαν λοιπόν στην Πέπελη την ημέρα, την προηγούμενη Δευτέρα, την Καθαρά Δευτέρα. Είχαμε επίσης μια εκδήλωση στο χωριό της Δερβιτσάνης με πρωτοβουλία της Προεδρίας του χωριού της Δερβιτσάνης, με τα παραδοσιακά, με λαγάνες, με φασόλια, με χαλβά και ούτω καθεξής. Είχαμε επίσης ξανά μια εκδήλωση στο μοναστήρι της Δούβιανης, όπου εκεί βρέθηκαν μαθητές των σχολείων της Δρόπολης και υπάλληλοι του Δήμου Δρόπολης. Μια εκδήλωση Καθαρά Δευτέρας, όπως γίνεται παραδοσιακά στο μοναστήρι της Δούβιανης, Αγίας Ιουλίτας. Τέτοιες εκδηλώσεις να είχαμε. Εγώ είχα επικοινωνία και με το Δήμο Φοινικαίων, με την προϊστάμενη του τμήματος, με την κυρία Μαρία Τατσίλη, η οποία μας είπε ότι ο τομέας τον οποίο διευθύνει είναι νεοσύστατος και θα προσπαθήσουν, αν και είχαν διοργανώσει και άλλες εκδηλώσεις για τις εθνικές επαιτίους. Στο έγκυς μέλλον θα έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις και από το Δήμο Φοινικαίων, μακάρι να γίνονται αυτά, διότι αυτές οι εκδηλώσεις ενώνουν τους ανθρώπους, ξεχνάνε έστω και για στιγμή αυτά που τους χωρίζουν, και εδώ στο χώρο το δικό μας τους χωρίζει μόνο η πολιτική με ΙΤΑ, γιατί η πολιτική με ΩΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ δεν βλέπω να τους ενώνουν. Αυτές ήταν οι εκδηλώσεις που είχαμε στο χώρο το δικό μας το τετραήμερο από την Παρασκευή μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα. Λοιπόν, να σας ευχηθώ και πάλι καλή Σαρακοστή και να περιμένουμε την Ανάσταση του Κυρίου με ευλάβεια, όπως πάντα, όπως μας αρμόζει εμάς εδώ στο χώρο το δικό μας. Να πάω τώρα σε αυτό που είπα στην αρχή, με το μήνυμα που μου έστειλαν οι συμπατριώτες μας από Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια καταγγελία, εγώ βέβαια δεν έχω έγγραφα, θα αναφερθώ μόνο σε αυτά που μου είπαν. Λένε οι άνθρωποι ότι είναι 5-6 περιπτώσεις όπου δικοί μας συμπατριώτες
οι οποίοι έπαιρναν τη σύνταξη του ΟΓΑ από το 2005 μέχρι το 2011, τώρα υποχρεώνονται με δικαστικές αποφάσεις. Μάλιστα και υπάρχει απόφαση τριτοβάθμιου δικαστηρίου στην Ελλάδα, όπου υποχρεώνει τους δικούς μας ανθρώπους να επιστρέψουν 22.000 ευρώ ο καθένας. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάνει το αμάρτημα να μην φύγουν από το σπίτι τους, να παραμείνουν εδώ στον τόπο μας. Και βάσει του νόμου λέει, αφού τους έλεξαν τα διαβατήρια και αυτοί βεβαίωσαν ότι δεν έμεναν στην Ελλάδα, πρέπει να επιστρέψουν 22.000 ευρώ. Εάν αυτό ευσταθεί, το ξαναλέω, τότε μιλάμε για εγκληματική ενέργεια σε εθνικό επίπεδο, θα έλεγα. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο γράμμα του νόμου, διότι ούτε νομικό σημείο ούτε τίποτε. Αυτό πρέπει να σημάνει συναγερμό. Οι άνθρωποι της εξουσίας, εδώ στο χώρο μας, τοπική εξουσία, οι βουλευτές, οι πολιτικοί με ομικρονιώτα, οι πολιτικοί με ήττα, θα πρέπει να ζητήσει εξηγήσεις. Γιατί αυτό που συνέβη και σε αυτούς τους ανθρώπους, φοβάμαι, πάρα πολύ φοβάμαι, ότι θα διαβρυθεί και στους άλλους. Ενώ εμείς τώρα ζητούμε δικαιώματα στους ανθρώπους μας που είναι εδώ, σε αυτούς που φυλάνε Θερμοπύλες, να τους στηρίξουμε οικονομικά για να αναζωογονηθεί ο τόπος, εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Τώρα τους τιμωρούμε αυτούς τους ανθρώπους. Πού θα τα βρουν αυτοί οι άνθρωποι 22.000 ευρώ? Πού θα τα βρουν οι οικογένειές τους? Διότι τα ζητάνε και στα παιδιά τους ακόμα τα χρήματα. Τι θα γίνει? Εγώ αυτό μπορώ να κάνω, μέχρι εδώ μπορώ να φτάσω. Ενημέρωσα την κοινή γνώμη και εδώ σταματάω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε παραπάνω. Αυτό είπα και στους φίλους μου που μένουν Θεσσαλονίκη. Οφείλει η τοπική εξουσία. Οφείλουν οι βουλευτές, οι πολιτευτές. Τι γίνεται? Τι κάνουν οι Ελλαδίτες πολιτικοί, οι οποίοι έρχονται και ζητάνε ψήφους από τους Έλληνες εδώ στην Αλβανία? Πάμε και ψηφίζουμε. Μόνο στα Γιάννενα ψηφίζουν περίπου 5.100 συμπατριώτες μας. Τι θα γίνει? Να σηκώσει κάποιος τη φωνή, παρακαλώ, ούτως ώστε όχι μόνο να βοηθήσουμε αυτούς τους 5-6 συμπατριώτες, αλλά να σταματήσουμε και αυτό το πολύ μίζερο παιχνίδι, σε εισαγωγικά θα έλεγα. Είπα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι την Τετάρτη θα είχαμε επέτειο ίδρυσης του ΚΙΑΔ, Σατήρενα, και μια εκδήλωση στο κεντρικό ξενοδοχείο, στο Τιράνα. Εκεί βρέθηκαν βεβαίως στελέχη του ΚΙΑΔ, μαζί με τον πρόεδρο του ΚΙΑΔ, τον κύριο Ντούλε. Πήγαν και εκπρόσωποι από το χώρο το δικό μας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, βρέθηκαν και εκπρόσωποι από άλλα κόμματα, όπως ήταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Δημοκρατικό, το ΛΣΕΗ. Ήταν αυτή η εκδήλωση. Να σταθούμε και λίγο στην πολιτική, διότι είδα την πρόταση του ΜΕΓΑ, το οποίο λέει πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να καθίσουμε όλοι σε στρογγυλή τράπεζα, όλοι οι φορείς του χώρου, ώστε να ενώσουμε τις πολιτικές μας δυνάμεις και να έχουμε μια άμεση και σημαντική εκπροσώπηση σε όλες τις βαθμίδες της νομοθετικής και τοπικής εξουσίας. Ήταν αυτή η πρόταση και μάλιστα το ΜΕΓΑ εκεί σημειώνει ότι εμπιστεύεται τη δύναμη της Ομόνιας ως οργάνωσης σαν φορέας που θα ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θα δούμε, είπα και τις προάλλες, ότι έπονται εκλογές στην Ομόνια, τι θα γίνει με την οργάνωση, θα γίνει με τον πρόεδρο. Το ΜΕΓΑ κάνει τη δική του πρόταση, το ΚΙΑΔ. Θα δούμε τι στάση θα πάρει επισήμως η πολιτική στάση του ΚΙΑΔ, τι στάση θα πάρουν οι εκπρόσωποι των δικών μας πολιτικών στα άλλα κόμματα, στα υπόλοιπα κόμματα, Δημοκρατικό, Σοσιαλιστικό, ΛΣΕΗ. Είναι μια φόρμουλα που πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτή ήταν η πρόταση του ΜΕΓΑ, η οποία έγινε εν ονόματι του Προεδρείου πριν λίγες μέρες. Είχαμε επίσης μια πρόταση του ίδιου κόμματος του ΜΕΓΑ, που προτείνει να αλλάξει ο νόμος όσον αφορά την εκπροσώπηση στην νομοθετική εξουσία, στη Βουλή, στη δικαστική εξουσία. Το ΜΕΓΑ προτείνει ώστε να υπάρχει ένας στάνταρ αριθμός εκπροσώπησης Ελλήνων στο Αλβανικό Κοινοβούλιο, και αυτοί να εκλέγονται με ένα ειδικό ψηφοδέλτιο που να ψηφίζουν οι Έλληνες που ζουν σε όλη τη χώρα. Αυτές είναι οι προτάσεις του ΜΕΓΑ, θα δούμε, οι οποίες διαβιβάστηκαν και έγιναν δημοσίως γνωστές από τον αντιπρόεδρο του κόμματος και αντιδήμαρχο του Δήμου Φοινικαίων, τον κύριο Ζήσο Λούτσι. Έχουμε βέβαια και άλλες προτάσεις για τον νόμο περί μειονοτήτων. Είπα τις προάλλες, στην πρώτη εκπομπή που κάναμε για την τρέχουσα χρονιά, υπάρχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τα δικαιώματα των παιδιών των μειονοτήτων. Το οποίο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο το χειρίζεται ο Σύλλογος Εστία Αδρόπολης μαζί με τον Άλκη τον Πούλη. Αυτά είναι δικαιώματα και όλες οι προτάσεις θα πάνε πακέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε τι θα γίνει, οι εξελίξεις
πιστεύω ότι θα είναι ραγδαίες όσον αφορά το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης. Ραγδαίες έπονται και εξελίσσεις όσον αφορά το στάτους που θα έχει η οργάνωση της Ομόνοιας, διότι είναι εκπρόθεσμος και ο Γενικός Πρόεδρος και όλα τα συλλογικά όργανα της οργάνωσης. Θα δούμε τι θα γίνει. Είδαμε. Να πάμε τώρα σε μια είδηση η οποία μας ήρθε τηλεγραφικά από το Κλισάρι. Άνοιξαν, λέει, 5 σπίτια στο Κλισάρι μέσα σε μια νύχτα. Σπίτια βέβαια τα οποία δεν ήταν κατοικήσιμα, δηλαδή οι άνθρωποι δεν μένουν εδώ, μένουν στην Ελλάδα. Μια τέτοια περίπτωση μου είπαν ότι υπήρξε και στη Γράψη. Αυτά είναι φαινόμενα που θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια. Πάνω σε αυτό το θέμα για το Δήμο Φοινικίων έμαθα ότι είχε μια συνάντηση με τον διοικητή της αστυνομίας Αγίου 40 και ο Δήμαρχος Φοινικίων, ο κ. Λεωνίδας Χρήστου, ο οποίος έθεσε το θέμα βέβαια της δημόσιας ασφάλειας. Εκεί παρευρέθη και ο προϊστάμενος του αστυνομικού τμήματος Λιβαδιάς. Έθεσε επίσης το θέμα ο κ. Χρήστου και το θέμα με τους τροχονόμους, οι οποίοι φαίνεται να κόβουν πρόστιμα διακριτικά και αδιάκριτα στους δικούς μας συμπατριώτες. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται, διότι κατά περιόδους και κατά καιρούς αυτό συμβαίνει και στην Δρόπολη. Σοβαρά αυτά τα θέματα της δημόσιας ασφάλειας. Βέβαια ασχολούνται οι δικοί μας τοπικοί άρχοντες να συζητούν, γιατί όχι, και με τους διευθύνοντες της αστυνομίας και με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες. Και πάνω σε αυτό το θέμα είχαμε και μια συνάντηση προχθές στα Γιάννενα, όπου ο διοικητής της ελληνικής αστυνομίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Σουβαλάς, είχε συνάντηση με τον Αλβανό ομολογό του, τον κύριο Άρντι Βελίου, ο οποίος ανέλαβε αυτό το καθήκον μόλις πριν λίγες εβδομάδες. Η ενημέρωση που έγινε, από ό,τι φαίνεται, η συνάντηση ήταν περισσότερο αναγνωριστική, διότι γνωρίστηκαν οι δύο ομόλογοι, εφόσον ο Αλβανός ομόλογος ανέλαβε χρέη του Προέδρου της Αλβανικής Αστυνομίας μόλις πριν λίγες εβδομάδες, όπως είπα. Όλα αυτά τα θέματα θα συζητηθούν και θα πρέπει να είναι και βέβαια στο τραπέζι των συζητήσεων σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, ακόμη και στους πρόεδρους των χωριών και σε όλα τα φόρουμ που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Να πάμε και λίγο στο διατάφτα, διότι είναι βέβαια το μέλλον αυτού του τόπου είναι η γεωργία και ο τουρισμός. Αυτό έχουν εισηγηθεί εμπειρογνώμονες από την Παγκόσμια Τράπεζα, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό είναι το μέλλον της Αλβανίας. Και πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στους γεωργούς και στους κτηνοτρόφους. Για αυτό το θέμα υπήρξε και μια συνάντηση την προηγούμενη Παρασκευή στο Τεριαγάτες, όπου παρευρέθη ο Υφυπουργός Γεωργίας Αλβανίας, ο κ. Δήμο Κότε. Παρευρέθη και Υπουργός Πολιτισμού με την ιδιότητα της βουλευτού Αργυροκάστρου, η κυρία Κουμπάρο. Και βέβαια γεωργοί και κτηνοτρόφοι από το Δήμο Δρόπολης και το Δήμο Λιμποχώβου, βέβαια. Εκεί παρευρέθηκαν και στελέχη του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, στελέχη της Δρόπολης. Εγώ δεν ξέρω αν αυτή η συνάντηση είχε τάση πολιτικοποίησης και κομματικοποίησης. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι εκεί ήταν όλοι οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι του χώρου, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να βοηθηθούν από το αλβανικό κράτος. Και βέβαια αρχίζει το πρόγραμμα των επιδιωτήσεων, από ό,τι γνωρίζω και έχει ενημερώσει ο ίδιος ο Υπουργός Γεωργίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι 94 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν ως βοήθημα για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Υπάρχουν βέβαια και κάποια κριτήρια. Και η κατάθεση των δικαιολογητικών και των αιτήσεων, από ό,τι διάβασα, θα αρχίσει τον επόμενο μήνα, τον μήνα Μάρτη. Εύχομαι να βοηθηθούν όλοι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της Δρόπολης. Εύχομαι να αναπτυχθεί επιτέλους αυτός ο τόπος, διότι έτσι πιστεύω θα δούμε και μια άσπρη μέρα, αφού αναπτύξουμε και τον τουρισμό στον χώρο το δικό μας. Αυτή ήταν η ενημέρωση για σήμερα. Πάμε τώρα διασκέδαση. Όπως προανήγγυλα, θα διασκεδάσουμε βέβαια με το καρναβάλι της Ζερβιτσάνης. Είναι η κομπανία του Μιχάλη, του Μιχάλη Θήμιου, μαζί με την παρέα του, τα παιδιά της Ζερβιτσάνης, οι οποίοι διασκέδασαν τους Ζερβιτσώτες και όλους τους δροπολίτες. Ας πάρουμε μια γεύση με την κάμερα της εκπομπής μας. Πάμε.
Thank you.
Thank you.
Οπότε καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Η εκπομπή αυτή, αν αναμεταδίδεται την Κυριακή, μία ώρα το μεσημέρι, το κεφάλι ψηλά. Χαμόγελο, σφίξτε τη γροθιά σας, πάρτε δύναμη, διότι αυτός ο τόπος έχει ανάγκη από εσάς, από τον καθένα από εσάς, να περάσετε ένα πολύ ζεστό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.